σήμερα γινόταν επαξικόπημα στην Ελλάδα, τι θα κάνει? Θα βαράγαμε τον κόλο μας κάτω. Δηλαδή... Άσε ρε φίλε, έγινε και στην Ελλάδα πραξικόπημα, τι κάναμε. Γατούλες. Που είμαστε συνενωμένοι, μην περιμένεις τέτοια αστεία. Δεν γίνονται. Μόνο, όχι, στην Ενωμένη Ευρώπη απαγορεύεται. Στην Τουρκία. Που είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη, μην περιμένεις τέτοια αστεία. Δεν γίνονται. Μόνο, όχι, στην Ενωμένη Ευρώπη απαγορεύεται. Στην Τουρκία ναι, εδώ όχι. Αν θα γινότανε, πες ότι γινότανε, τι θα γίνει. Άσε, στις υποθετικές ερωτήσεις δεν απαντώ. Έτσι. Θα καθόμασταν με το φραπέ στο χέρι, στο καναπέ. Με είδες εμένα, ναι. Εγώ το 69 αυτό σου λέω. Να σου να το 69 αυτή η ερώτηση θα σου λέγα. Ήμουνα στην Αεράμινα. Απέξα από την αστυνομία Αεράμινα τότε που είχαμε και αιμοδότης. Εκεί φρουρός. Τώρα υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, αυτά υποθετικές ερωτήσεις μη ρωτάς. Συνάδελφος και εγώ δημοσιογράφος είμαι. Όχι εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται ένα πραξικόπημα στην Ελλάδα, όπως έγινε αυτό το... Το γελατζί πραξικόπημα στην Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Πώς βλέπεις ότι τι θα κάναμε? Τίποτα. Θα γεμίζουμε στις καφετέρειες και θα βλέπαμε όλες τις εξελίξεις μέσω Facebook. Τίποτα άλλο. Αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ας υποθέσουμε ότι γινόταν ένα πραξικόπημα σήμερα στην Ελλάδα. Πώς, τι θα κάναμε? Για ποιο πραξικόπημα μιλάτε τώρα, για πραξικόπημα? Πραξικόπημα, όπως έγινε αυτό πρώτα. Μα αυτή τη στιγμή υφίσταται πραξικόπημα στην Ελλάδα. Ήδη είναι. Είναι ένα οικονομικό πραξικόπημα των τοκογλύφων, των Βρυξελών και το Δουνουτού. Οπότε υφίσταται ήδη πραξικόπημα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται άλλο πραξικόπημα. Πάμε. Εάν γινόταν πραξικόπημα σήμερα, τι θα κάναμε? Για περίμενε λίγο. Μακάρι να γινόταν σήμερα πραξικόπημα στην Ελλάδα. Βέβαια. Όλο χαρά θα είμαστε. Σε καθηγία θα είμαστε. Τίποτα. Απλά πράγματα. Πραξικόπημα. Τι λες τώρα. Μια χαρά. Εσείς τι γνώμη έχετε? Εγώ δεν ξέρω. Ας υποθέσουμε ότι γινόταν ένα πραξικόπημα στην Ελλάδα. Ναι. Τι θα κάναμε? Τι θα κάναμε? Για πες. Θα καθόμαστε εδώ, θα φεύγαμε. Θα κάνουμε. Τι θα έκανε, θα έβγαινε στους δρόμους? Άμα γινόταν, θα έβγαινε, άμα ήταν για καλό. Υπέρ ποιον, αυτόν που το κάνουν ή... Αυτοί που το κάνουν. Σήμερα που το κάνουν. Ναι. Αν ήταν καλό. Άμα ξέρω τώρα όπως δεν περνάω καλά με τον κύριο Τσίπρα, γιατί να μην το έκαναν. Γιατί να μην περάσεις καλύτερα. Γιατί τώρα περνάς καλά με αυτό το τέρας, το χωριάτι εκεί. Μας έχει πει το αίμα. Εξαρτάται από τι κάνανε και ποιοι το κάνανε. Τώρα δεν μπορεί να πάει ένα πραξικόπημα, ένα πραξικόπημα δεν είναι. Δεν είναι άλλο, ο καθένας μπορεί να κάνει πραξικόπημα, αλλά πρέπει να ξέρω και εγώ γιατί το κάνει και πώς το κάνει. Το κατάλαβες, άλλο δεν κάνει, δεν μπορεί να υποστήριξει. Θα ήμασταν στην καφετέρια, πήραμε το καφεδάκι μας, θα ήμασταν ήσυχοι, θα ήμασταν πρόβλημα. Θα είχαμε τη δουλίτσα μας, θα είχαμε τα πράγματά μας. Τώρα είμαστε, διάλυσε η Ελλάδα μας, έγινε να πούμε μπάχαλο. Αν γινόταν ένα πραξικόπημα σήμερα εδώ στην Ελλάδα, θα κάναμε. Εγώ δεν μπορούμε να βγάζουμε. Το Αβδόπουλο θα βγάζαμε. Ναι. Αν γινόταν σήμερα, θα κάναμε. Κάποιος άλλος θα πήγε. Τι? Κάποιος άλλος θα πήγε. Θα πήγε. Κάποιος άλλος θα πήγε. Θα πήγαμε κοντά. Ναι.